4.000 μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις έρχονται να δώσουν τα νέα προγράμματα του Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης, παρουσίαση των οποίων έγινε χθες το βράδυ σε αίθουσα της Παγκρίτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας στο Ηράκλειο, παρουσία πλήθους επαγγελματικών φορέων και επιχειρηματιών. Οι ενεργές δράσεις του ΕΤΕΑΜ παρουσιάστηκαν εκτενώς από τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο του Ταμείου, Γιώργο Γεροντούκο, ο οποίος απάντησε στα ερωτήματα που ετέθησαν από τους παρευρισκόμενους επιχειρηματίες και υποψήφιους επενδυτές. Οι τράπεζες ήδη έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον μεγάλο. Στηρίζουμε την επιχειρηματικότητα και την ανάπτυξη με αυτά τα προγράμματα και είναι ευχής έργων ότι αυτή τη στιγμή έχουμε δώσει πάνω από 1.000 αιτήσεις, έχουμε εγκρίνει πάνω από 1.000 αιτήσεις τραπεζών, που σημαίνει περίπου 100 εκατομμύρια στην ελληνική αγορά. Από την πλευρά της, η Παγκρίτια Τράπεζα παρουσίασε τον τρόπο με τον οποίο αξιοποιούνται τα παραπάνω προγράμματα και το συνδυασμό τους τόσο με τα προγράμματα του ΕΣΠΑ, όσο και με τα χρηματοδοτικά εργαλεία που έχει αναπτύξει μέσα από την επιτυχημένη και πολύχρονη συνεργασία της με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων. Ταυτόχρονα παρουσιάστηκαν τα ασφαλιστικά προϊόντα που καλύπτουν τόσο την κατασκευή και λειτουργία των εγκαταστάσεων των επιχειρήσεων, όσο και τους ίδιους τους επιχειρηματίες ως φυσικά πρόσωπα. Ο ρόλος της Παγκρίτιας αυτό, πέρα από την υλοποίηση, είναι ότι πρέπει να δώσει, και αυτό κάνει, ολοκληρωμένες λύσεις για τις μικρομεσαίες. Και τις δίνει πώς, συνδυάζοντας μεταξύ τους τα προϊόντα του ΕΤΕΑΝ, για να έχουν και κεφάλαιο κίνησης, και επενδυτικό και εγγυητική επιστολή. Στη διάρκεια της εκδήλωσης, ο πρόεδρος της Παγκρίτιας Τράπεζας Γιάννης Λεπιδάκης αναφέρθηκε στην αύξηση που παρουσίασε η κερδοφορία της τράπεζας στο 9ο του τρέχοντος έτους, καθώς και στη διατήρηση του δίκτυου κεφαλαϊκής επάρκειας. Στο πλαίσιο αυτό, ανακοίνωσε ότι η τράπεζα θα υπογράψει αρχές Νοεμβρίου νέα δανειακή σύμβαση με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ύψους 50 εκατομμυρίων ευρώ, προκειμένου να χρηματοδοτηθούν μικρομεσαίες επιχειρήσεις του νησιού με κεφάλαιο κίνησης και επενδυτικά δάνεια.